Θέλω να δω με τα μάτια μου πως όμορφα λειτουργεί η παγίδα μου. Μπάτε στα διαταγά σας, διαβολωτάτη μου. Γρήγορα, δεν μπορώ να περιμένω. Θέλω να δω αμέσως. Ανησυχώ τι έγινε με το ταξίδι του Μπίλι στην Κίνα για το τέλος. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτόν που τον κάλεσαν να πάρει μέρος στους διεθνείς αγώνες αντισφαιρίσεως. Θυμάμαι την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ ο τιμόμενος. Ξυπενθυμίζω ότι τότε είχες ρίξει το βάρος σου στο τραπέζι της δεξιόσεως και το είχες αναποταγυρίσει. Εδώ όλοι μας, καλή Σπορτ Μπίλι. Εδώ Σπορτ Μπίλι, γεια σας αγαπητή Παντόσα. Γεια σου Μπίλι, ο Σπόρτιγκους θέλει να μάθει τι έγινε με την Κίνα. Σε λίγα λεπτά θα προσγειωθούμε στην Κίνα, Παντόσα. Εγώ και ο Σπόρτιγκους θέλουμε να σου εκφράσουμε την αγάπη μας και το θαυμασμό μας για την τιμή που σου κάνουν, Σπορτ Μπίλι. Κάτι συμβαίνει, ξαφνικά η οθόνη του ραντάρ έπαψε να λειτουργεί. Κάτι συμβαίνει, Σπόρτικους! Λαβαίνουμε έντονο σήμα κινδύνου πολύ κοντά στο χρονόπλοιό μας! Πες μου τη θέση του! 17 μίλια βορειοδυτικά! Θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω! Σε ευχαριστώ πολύ! Μπορεί κάποιος να βρίσκεται σε κίνδυνο! Ας περιμένει λίγο η γιορτή! Το κακό με μένα είναι ότι το στομάχι μου δεν μπορεί να περιμένει! Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά! Αυτό είναι το σήμα κινδύνου! Μπίλι, κοίταξε εκεί! Είναι ένα μεγάλο πετρελαιοφόρο! Ας πάμε να το δούμε από κοντά. Και τι θα γινόταν δηλαδή αν το κοιτούσαμε από μακριά? Φαίνεται σαν εγκαταλελειμμένο, σαν στοιχειωμένο. Εγώ Λίλη θα πάω από εδώ. Και εγώ θα πάω από εκεί. Και εγώ λέω να πηγαίνω σπίτι μου. Τι έγινε, τι συμβαίνει Μπίλι? Τα τυχώματά του γλιστράνε σαν πάγος. Εδώ μέσα δεν υπάρχει τίποτα για να πιαστούμε. Έχουμε πέσει σε παγίδα. Σας παγίδευσα όπως ακριβώς το είχα σκεφτεί. Και τώρα θα προχωρήσω στο σχέδιό μου. Σάιμ! Ναι, έφτασα, εδώ είμαι. Στα διαταγά σας, διαβολωτάτη μου. Φώναξε αμέσως στο βάνδαλό μου. Ναι, βέβαια, να τον φωνάξω, αηδιαστικοτάτη μου. Βάνδαλε! Όχι έτσι, σκοτεινό μυαλό. Απ' την οθόνη! Αχ, πραγματικά, τι κουτός που είμαι! Έχετε δίκιο, βασίλισσα μου, οθόνη! Ει, οθόνη! Ηλίθεια, τίποτα δεν καταλαβαίνεις! Βρίσκεσαι σε ετοιμότητα για να πάρεις τη θέση του Σπορτ Μπίλι! Θα σας το αποδείξω τώρα αμέσως! Έχετε να πείτε τίποτα, κακοντάτη! Μαχνάω, Σπορτ Μπίλι! Σκασμό, Σάιμ! Έχεις γίνει ίδιος και απαράλλαχτος. Τώρα μπορείς να πηγαίνεις. Η αποστολή που σου αναθέτω είναι να πας στην Κίνα και να πάρεις τη θέση του Σπορτ Μπίλι στους παγκόσμιους αγώνες πινκ-πονγκ, καταστρέφοντάς του την εξαιρετική φήμη που έχει δημιουργήσει σαν αθλητής στις διεθνείς αθλητικές συναντήσεις. Οι διαταγές σας θα εκτελεστούν αμέσως, διαβολωτάτη μου βασίλισσα. Κίνα, περίμενε, έρχομαι. Θα υποδεχτούμε τον καλό μου φίλο, το Σπορτ Μπίλι. Γεια σας, γεια σας, εδώ είμαι. Σπορτ Μπίλι, παλιέ καλέ μου φίλε, ο καλός σου φίλος Τσούγκ σε χαιρετάει. Γεια σου, τι νέα έχουμε?
Σήμερα το βράδυ θα είσαι ο τιμόμενος καλεσμένος μας στη μεγάλη γιορτή των αγώνων. Αυτά τα πράγματα που κάθεσαι και μου λες τώρα είναι πολύ κουραστικά για μένα. Εγώ, Τσούγκ, τι πρόκειται να κερδίσω? Να κερδίσεις? Ναι, να κερδίσω, Τσούγκ. Τι πρόκειται να βγάλω από όλα αυτά εγώ? Α, ο νικητής από αυτήν εδώ τη συνάντηση του πινκ-πονκ θα πάρει αυτό εκεί το χρυσό μετάλλιο που βλέπεις. Α, ώστε έτσι, είναι χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κερδίσω. Τι θα έλεγες τώρα να κάνουμε μια προθέρμανση? Είμαι ολόκληρο στη διάθεσή σου. Τότε έλα, Τσούγκ, αρχίζουμε. Έλα, τι κάθεσαι, δεν μπορώ να χάνω τη μέρα μου εδώ πέρα. Τι συμβαίνει με σένα, φιλαράκο μου, έχεις ξεχάσει να παίζεις? Νομίζω ότι παίζεις λίγο παράξενα, σπορτ μίλι. Τι λες τώρα, τρελάθηκες? Α, βγήκες έξω από το τραπέζι. Ένα δικό μου. Όχι, δεν βγήκα καθόλου έξω από το τραπέζι. Εγώ πρέπει να σερβίρω, εγώ πρέπει να σερβίρω. Σε παρακαλώ, σπορτ Μπίλι, δεν είναι συμπεριφορά αυτή για τον κόσμο που μας βλέπει. Εσύ φταίς για όλα γιατί έχασες και δεν το παραδέχεσαι. Ηρέμησε, Μπίλι, σε παρακαλώ. Μα τι κουταμάρες είναι αυτές που μου λες τώρα, επειδή δεν θέλεις να χάσεις μπροστά στα μάτια των μαθητών σου? Μετά από αυτό δέχομαι να ξαναπαίξω άλλη μια φορά μαζί σου. Και αν νικήσω θα πρέπει να φύγεις αμέσως. Δέχομαι ότι κέρδισες. Αλλά η αντιαθλητική συμπεριφορά που έδειξες είναι πρωτοφανής εδώ πέρα. Πήγαινε τώρα. Θα σε ξαναδώ στη γιορτή, νικημένε. Μόνο στάσου τώρα να πάω να πάρω το χρυσό μου μετάλλιο. Τα κατάφερα μια χαρά. Ο πραγματικός Σπορτ Μπίλι δεν θα μπορέσει να ξαναπατήσει το πόδι του στην Κίνα σε ολόκληρη τη ζωή του. Αχ, τι είναι αυτό που πάθαμε και πεθαίνουμε και νηστικοί κιόλας. Δεν έχουμε πολύ καιρό στη διάθεσή μας. Πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε κάτι τώρα αμέσως, Λίλη. Ναι, πρέπει να βγούμε αμέσως από τα μέσα, Μίλη. Τώρα θα δεις τι σκέφτηκα. Ωχ, τι θα έλεγες να έκανες πιο γρήγορα. Αν σου πέρασε η ιδέα, φίλοι, ότι είμαι σκυλόψαρο, κάνεις λάθος. Προηγούνται οι κυρίες. Έτσι ή αλλιώς εγώ έρχομαι πρώτη. Τώρα ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Γρήγορα μήπως το ξανασκεφτεί. Και τώρα η δική μου σειρά. Έρχομαι, παιδιά. Είστε όλοι καλά εδώ έξω? Όλο σε μένα τυχαίνουν αυτές οι ατυχίες. Σε λίγο θα γεμιδιστεί. Γρήγορα, Γουίλη, τι κάθες εκεί? Πού θα βρούμε καλύτερα από εδώ? Μάλλον θα βρούμε καλύτερα. Λέω να τρέξω γιατί δεν με βλέπω καλά. Γρήγορα γιατί κινδυνεύουμε. Φτηνά τη γλιτώσαμε. Βάζουμε στοίχημα ότι δεν ήταν ατύχημα. Εγώ μόνο ένα πρόσωπο βάζω με το μυαλό μου. Τη Βάντα, έτσι. Και τόσο φιλική απέναντί μου. Μα Μπίλι, μπορεί να μην σε αναγνώρισε. Ωραίο κοριτσάκι. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Συνοδεύεις την εσπιγίδα. Οχ, οχ, καλά ντε, καλά ντε. Μην κάνεις έτσι. Αχ, εδώ είναι που λένε η ωραία και το τέρας. Μπίλι, κοίταξε εκεί. Τι σε κάνει να σκέφτεσαι βλέποντας έτσι τον εαυτό σου? Ότι δεν θα πρέπει να είμαι και τόσο αγαπητός σε κάποιον. Μα είναι φοβερό, δεν νομίζεις? Τι δεν συνέβη άραγε? Νομίζω ότι ξέρω. Καλύτερα να μπω μόνος μου μέσα στην αίθουσα. Εσύ και ο Γουίλι περιμένετε εδώ.
Ναι, ναι, πήγαινε μέσα γρήγορα, Σπορτ Μπιλ, και θα δεις τι σε περιμένει. Τι σε περιμένει. Εγώ νομίζω ότι κάτι πρέπει να βάλω στο στομάχι μου. Αρχίζω να τα βλέπω διπλά όλα. Εσύ! Τι θέλεις, πάλι εδώ είσαι. Τσουγκ, καλέ μου φίλε, τι γίνεσαι. Τα νέα για την αντιαθλητική συμπεριφορά σου τα έμαθαν τα μέλη της Επιτροπής και αποφάσισαν να σε αποκλείσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτά που λες. Εσείς δεν με καλέσατε να έρθω και να πάρω μέρος. Και εσύ προσωπικά, Τσουγκ. Δεν περίμενα όμως να δώσεις τόσο κακό παράδειγμα στους νέους που μας παρακολουθούσαν. Ποιο κακό παράδειγμα. Ειλικρινά, φίλε μου, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Εγώ δεν καταλαβαίνω περισσότερο από σένα. Θα τα πούμε όμως αργότερα, γιατί τώρα οι αγώνες έχουν αρχίσει. Μην ανακάλυψεις τι συμβαίνει επιτέλους! Δεν τρέχει τίποτα, Λίλη. Ορίστε, πάρε αυτό εδώ. Τι είναι αυτά, Μπίλι? Είναι μια δική μου καταπληκτική ρακέτα που χρησιμοποιώ στο πικ-πονγκ. Θέλω να την κρατάς εσύ, Λίλη, ώσπου να αρχίσει το παιχνίδι. Να την κρατάω εγώ, γιατί? Να, έτσι, για να μου φέρεις τύχη, Λίλη. Κάτι παράξενο μου μυρίζει εδώ. Και τώρα η σειρά μας, Μπίλι. Σε παρακαλώ, μην δημόσεις μαζί μου, καλέ μου φίλε. Είμαι λιγάκι κουρασμένος, ξέρεις. Μπίλι! Λέγε, σ' ακούω. Τη ρακέτα σου. Μα... ευχαριστώ, Λίλη. Πιάσε τα κόλπα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο γόνες τους. Τα μάτια μου βλέπουν ότι έχει ενδιαφέρον, όμως... Κάτι μου μυρίζει άσχημα εδώ γύρω. Μίλι, έχεις πάρει την απόβαση να με νικήσεις με πονηρό τρόπο. Καθόλου, Τσουγκ. Μόνο που αυτή εδώ δεν είναι η ρακέτα μου. Νικήσεις είναι, Μίλι. Είναι η καταπληκτική ρακέτα που μου έδωσες να σου κρατήσω και να στη δώσω μόλις αρχίσει το παιχνίδι. Τι, Λίλι, μα τι λες τώρα. Φτάνει. Σπορτ, Μίλι, δεν αγωνίζεσαι με τιμίο τρόπο. Πρέπει να εγκαταλείψεις αμέσως αυτή την αίθουσα και να φύγεις από την Κίνα. Και τώρα βάζω μπροστά το τελευταίο μέρος του σχεδίου μου. Το χρυσό μετάλλιο λείπει από τη θέση του. Αυτός εκεί πρέπει να το κλέψε. Όχι! Όχι, δεν είναι αλήθεια! Ο Μπίλι είναι τίμιος αγωνιστής, δεν είναι απατεώνας. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Η μυρωδιά έχει αλλάξει τώρα. Μου μυρίζει βρώμικο κόλπο στη μέση. Τσουγκ, τι γίνεται εδώ? Δεν καταλαβαίνω. Εγώ είμαι φίλος σου. Όχι, δεν είσαι πλέον φίλος μου. Δεν θέλω να ξανααντικρίσω το πρόσωπό σου. Πάρτε τον από εδώ γρήγορα. Μα εγώ δεν έκανα απολύτως τίποτα. Είμαι αθώος, σου λέω. Ζάι, πέλα εδώ γρήγορα να ανάψεις την τηλεόραση. Ο βανδαλός μου με καλεί, έχω την εντύπωση. Αφοσιωμένος σας υπηρέτης, διαβολοτάτη. Αποστολή τέλος, μεγαλειοτάτη. Αποκλείστηκε δηλαδή τελείως ο Σπορτ Μπίλι. Οι Κινέζοι πίστεψαν ότι τις κορόιδεψε όχι μόνο στο παιχνίδι, αλλά πίστεψαν ότι έκλεψε και αυτό εδώ. Θαυμάσια, βάνδαλε. Μπορείς λοιπόν να κρατήσεις το μετάλλιο σαν ανταμοιβή σου. Και τώρα να εγκαταλείψεις αμέσως στη χώρα τους πριν αρχίσουν να σε υποπτεύονται. Αν δεν ήμουν τόσο κακιά, θα έπρεπε να λυπάμαι πολύ για όλα αυτά που συνέβησε στην Κίνα, στο μικρό αφελέστατο φίλο μας. Ούτε κι εγώ ξέρω πώς συνέβησαν όλα αυτά, Γουίλι. Έχεις δίκιο. Τσουγκ, σε βεβαιώ ότι ο Μπίλι είναι φίλος σου. Έχεις κάνει λάθος. Ήταν φίλος μου, Λίλι. Τώρα δεν είμαι πια με την κατηγορία από τον Μαρίνι. Εσύ, Τσουγκ, έχεις δίκιο να μιλάς έτσι, αλλά ξέρουμε καλά όλοι μας ότι ο Μπίλι ούτε κλέφτης είναι ούτε απατεώνας. Εδώ τα πράγματα μιλούν μόνα τους. Το είδαμε όλοι μας, νομίζω. Όμως πολλές φορές η αλήθεια είναι άλλη. Δεν δέχεσαι ότι μπορούμε να ξεγελαστούμε. Τσουγκ, τι γνώμη έχεις για την πίστη? Ποια πίστη? Εγώ νομίζω, Τσουγκ, ότι πραγματική φιλία υπάρχει όταν εξακολουθούμε να πιστεύουμε στο φίλο μας, ακόμα και όταν τα γεγονότα μας λένε πως έχει κάνει λάθος. Σωστά. Ναι, έχεις δίκιο, Λίλι. Αν νιώθω πραγματικός φίλος του Σπορτ Μπίλι, δεν πρέπει να τον εγκαταλείψω αυτή τη στιγμή. Δεν έχει καμιά σημασία τι έκανε. Εγώ πρέπει να τον βγάλω από τη φυλακή. Σε ευχαριστώ που με έβγαλες από εκεί μέσα, Τσουγκ. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα.
Αλλά θέλω να σου δώσω την ευκαιρία να αποδείξεις πια την αθωότητά σου. Είμαι σίγουρη, Μπίλι, ότι ο κομπιούτερ θα μας δώσει κάποια ιδέα. Δώσαμε για ανάλυση όλα τα στοιχεία που μας έδωσες, Μπίλι. Η ανάλυση συνεπληρώθηκε. Υπάρχει μόνον μία εξήγηση. Λοιπόν, ποια είναι αυτή? Υπάρχουν δύο σπορτ μπίλι. Μα πώς είναι δυνατόν! Εγώ, Γουίλι, το πιστεύω! Ναι, για να το λες εσύ, έτσι θα είναι. Κι έτσι τώρα μπορώ να εξηγήσω πολλά από εκείνα που συνέβησαν. Ώστε κάποιος λοιπόν θέλησε να το περάσουν για σένα. Μόνον από ένα διαβολικό μυαλό σαν της Βάντας θα μπορούσε να περάσει μια τέτοια καταχθόνια ιδέα. Στοιχηματίζω ότι έστειλε έναν από τους βανδάλους της για να με αντικαταστήσει. Τώρα καταλαβαίνω γιατί μου φαινόσουν τόσο διαφορετικός. Όμως με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να το αποδείξουμε? Ανακαλύπτοντας αυτόν που το έκανε. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποδείξουμε στους άλλους την αθωότητά σου. Και πού θα μπορέσουμε να τον βρούμε? Ο Γουίλι φαίνεται πως ακολουθεί κάποια ήχη. Είμαι σίγουρος πως η ρακέτα του βανδάλου που κράτησα τον βοηθάει να μας οδηγήσει σε αυτόν. Πάρα πολύ ωραία, Γουίλι! Κάπου εδώ πρέπει να είναι! Μπορώ να με δεις το βάντολο ένα χιλιόμετρο μακριά. Όχι, την έπαθα, με ανακάλυψαν! Νάτος, εκεί πέρα είναι! Όσο θα ψάχνουν αυτοί για μένα, εγώ θα μπω στο διαστημόπλοιό μου και θα φύγω αμέσως για τη Βανδαλουσία! Το μαγικό βαλιτσάκι μου! Θα περάσω πάνω από το τοίχο! Ευτυχώς τα κατάφερα. Ξέφυγα εύκολα από αυτούς τους ηλίδιους. Είσαι πολύ σίγουρος ότι μας ξέφυγες τόσο εύκολα? Θα σε απαλλάξουμε από τον κόπο να μας εξηγήσεις τι συνέβη. Νομίζω ότι βρίσκομαι στον παράδεισο. Ο απατεώνας βρίσκεται στη φυλακή. Κι όλο το σατανικό σχέδιο της κακιάς Βάντας για να μετροπιάσει την παγκόσμια αυτή αθλητική συγκέντρωση αποκαλύφθηκε τώρα, φίλε Τσούγκ. Αν εσύ, καλέ μου φίλε Τσούγκ, δεν έδειχνες αυτή την πίστη σε μένα, εκείνος ο απατεώνας θα είχε καταφέρει να εξαφανιστεί. Ο φίλος έχει υποχρέωση να βοηθάει το φίλο ό,τι κι αν γίνει. Εγώ κινδύνεψα να το ξεχάσω. Τελικά όμως δεν το ξέχασες, αυτό έχει σημασία. Και τώρα επιτρέψτε μου να σας δώσω το μετάλλιο της φιλίας. Αυτό το μετάλλιο το αξίζει περισσότερο από μένα, Τσούγκ. Ορίστε. Μπράβο! Είμαστε ευτυχισμένοι από την ωραία υποδοχή σας, Τσούγκ. Μας θυμάται πάρα πολύ με την παρουσία σας, φίλοι μου. Τι θα έλεγες να πέσαμε λίγο πινκ-πονγκ, ομορφούλα μου? Τέτοια εξέλιξη δεν την περίμενα. Και τώρα, καλή μου, θέλεις να σου διηγηθώ πως έσωσα το φίλο μου τον Μπίλι και τη φίλη μου τη Λίλη από ένα πλοίο που βυθιζόταν? Ο φίλος μου ο Μπίλι δηλαδή βρήκε όλα τα κόλπα, αλλά εγώ έκανα όλη τη δουλειά. Ειλικρινά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην Κίνα, σπορτ Μπίλι, αλλά παραλίγο να την πάθουμε. Η Βάντα δεν κατάφερε όμως να χαλάσει την καλή σου φήμη. Για τον εαυτό μου η φήμη δεν έχει καμιά σημασία. Εμένα αυτό που έχει σημασία είναι τα καλά κόκαλα. Σώζοντας εμένα, ο καλός μου φίλος Τσούγκ τελικά απέδειξε σε όλους μας ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους φίλους μας και να τους βοηθάμε.
λαγέντα μαγική. Τον τρόπο μόνο εσύ τον ξέρεις. Γι' αυτό πάντα ξέρεις όλα εσύ να τα νίκας. Εσύ τη δύναμη του κόσμου μας κρατάς. Ο πιο πιστός σας υπήκος περιμένει με αγωνία τις διαβολικές σας διαταγές. Γιατί θα πρέπει να περιστοιχίζομαι πάντα από ηλικίους. Πήγαινε γρήγορα στο θάλαμο ελέγχου του λιβερή ύπαρξη, έχουμε πολλή δουλειά. Ναι, έρχομαι διαβολοτάτη, μόλις καταφέρω να απαλλαγώ από αυτό το περσικό χαλί. Με την τελειοποίηση των ακτίνων στη χρήση σας, η προστίκη των σπουδαιωτέρων πρωταθλητών του κόσμου. Στην προσωπική μου συλλογή δεν θα είναι τώρα πια παρά μια αστεία υπόθεση, ένα παιχνιδάκι. Διαβολοτάτης θα παγάγεις τους πρωταθλητές του κόσμου και θα ζητήσεις λίτρα. Αυτή θα είναι η καλύτερη από τις χειρότερες πράξεις σου. Επίτρεψέ μου να αποκαλυφθώ στο έρευο της Διανοίας. Άρεψε γρήγορα τη μικρή οθόνη. Θέλω να δω επιτέλους τα σχέδιά μου να γίνονται πραγματικότητα. Μα είμαι στις διαταγές σας. Πώς την έβαλα έτσι? Ωραία, εμπρός, τι κάθεσαι τότε? Πηγαίνω, διαβολοτάτη, τρέχω αμέσως. Εφόσον δεν εκτελέσεις τώρα αμέσως τις υψηλές διαταγές μου, ηλίθιε, θα σε πετάξω σε γλυκόμηλο. Να γίνεις γλυφιτζούρι στα διαβολάκια, στο κοντινότερο ηφαίστειο. Ομολογώ ότι δεν θα νιώθω καθόλου άνετα έτσι και απασαλειφτώ με εκείνη την απέσια λάβα, διαβολοτάτη. Έτσι, μπράβο! Ευχαριστώ, υπέροχη κακία, ευχαριστώ. Χαίρομαι που μπορώ να υπηρετήσω την υψηλή σας αχριότητα. Μαμά και το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού μου, ενώ αυτό με τον Γκάλο. Σκάσε επιτέλους, Σάιπ! Είναι όλα έτοιμα, μαυρόψυχε! Ασφαλώς, θα χρειαστεί όμως να μικρύνουμε και τα ονόματα για να χωρέσουν και αυτά με τους πρωταθλητές την άλλη καζετίνα. Είμαι ευχαριστημένη από τη συνεργασία μας, μαυρόψυχε. Μα δεν αρέσουν καθόλου τα άνω στα αστεία σου. Με συγχωρείτε, υψηλωτάτη, είπα τι είχα να πω. Τέλος. Μίλη, είναι πολύ όμορφη ημέρα. Ό,τι πρέπει για να παίξει κανείς baseball. Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Λος Άντζελες μου είπε σήμερα ότι εδώ στην Νότια Καλιφόρνια έχει πάντα λεκάδες. Δεν το ξέρεις τώρα. Κάνουν τουριστική προπαγάνδα όλα αυτά τα γραφεία. Ωραία, ωραία. Οι τόπιοι φαίνεται πάντως ότι είναι αρκετά φιλόξενοι. Λαφάμε, Ματίλντα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να θέλεις εσύ να αναστραφείς με κάποιον που δεν φοράει ούτε καν ένα περιλέμιο της προκομής. Με κυρία δεν είναι φιλόξενη. Το παιχνίδι σήμερα φαίνεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Λίλη. Αυτός ο παίκτης της Dodgers είναι στα αλήθεια ένα αστέρι πρώτου μεγέθους. Πού είναι ο Γουίλι? Ναι, δεν θέλω πολύ μουστάρδο. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια καταπληκτική βολή. Δεύτερη βολή. Ρε πράγματι, δεν έτυχε να δω άλλη φορά τέτοια υπέροχη βολή. Είναι σπουδαίος παίκτης, δεν έχει το τέρι. Ναι, σκορπίδι, έχεις δίκιο. Είναι μούρδια. Τρίτη βολή. Έχασε, Τζέισον. Τελείως αδύνατο να το πιστέψω. Είχα πια παθά. Χάναμε. Βοήθεια! Κοίτα! Εξαφανίστηκε! Δεν ξέρω τι έγινε, Λίλη. Μα βάζω στοίχημα πως πίσω από αυτό το μυστήριο κρύβεται η Βάντα. Να ειδοποιήσουμε γρήγορα την άλλη μου. Αυτό ακριβώς σκέφτηκα κι εγώ να κάνουμε, Λίλη. Φεύγουμε. Μια στα δείτε, παιδιά. Δεν θα δούμε τον υπόλοιπο αγώνα. Πώς βρέθηκα εδώ, κύριε? Θα σου εξηγήσω, είναι απλό. Σε μετέτρεψα σε νάνο με τη μαγική ακτινοβολία της Βάντας. Ποιος είσαι εσύ? Με λένε Μαυρόψυχο και κάνω συλλογές από χόμπι. Τι συλλογές? Δεν μ' αρέσει η μούρη σου.
Κάνω συλλογή πρωτοαθλητών σαν την απαιτιά σου, αγαπητέ. Δεν ξέρω τι είδους δουλειά είναι αυτή που κάνεις, μα εγώ δεν θέλω να έχω καμιά ανάμειξη, κυρία μου. Φοβάμαι ότι δεν εξαρτάται και τόσο πολύ από σένα, δυστυχώς. Το πρώτο τρόπαιο στη συλλογή της βάντας είναι έτοιμο. Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο! Έλα, Σπορτικούς! Εδώ παντώσα. Σ' ακούω, Μπίλι, τι πρόβλημα έχεις? Συνέβη κάτι το τρομερό! Παρακολουθούσαμε έναν αγώνα baseball και ξαφνικά ο πίτσερ, ένας από τους καλύτερους βολιστές, εξαφανίστηκε! Αυτό είναι δουλειά της Βάντας και κάτι κακό έχει στο νου της. Τι συμβαίνει, Πανδώσα? Φοβάμαι ότι η Βάντα κάτι μαγειρεύει, Σπόρτικους. Είναι δικά της αυτά τα καμώματα. Ωραία, τι σκάρωσε πάλι αυτή τη φορά? Εξαφάνισε έναν από τους παίχτες του baseball. Θα ρωτήσω τον κομπιούτερ να δούμε τι ξέρει. Ελπίζω να ξέρει ο κομπιούτερ τι έχει στο μυαλό της αυτή η διαβολή γυναίκα. Μη στελαχωριέσαι, Μπίλι, ο κομπιούτερ μπορεί να διαβάσει και τη σκέψη ακόμα. Ναι, ασφαλώς πρόκειται για δουλειά της Βάντα. Η μηχανική μου διέστηση επιβεβαιώθηκε από τα σημεία 0000. Α, 08, έπαθα εμπλοκή. Φαίνεται ότι η Βάντα θέλει να παγάγει τους παγκόσμιους πρωταθλητάς. Όμα αυτό είναι απίστευτο, τρομερό! Ναι, είναι στα αλήθεια τρομερό. Ελπίζω να καταφέρεις να την εμποδίσεις, Μπίλι. Ναι, ασφαλώς. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ετοιμαστείτε για απολύωση. Μα πού πάμε τώρα? Ναι, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Η Βάντα ενδιαφέρεται για τους παγκόσμιους πρωταθλητές και ξέρουμε ότι ο αγώνας για το παγκόσμιο κύπελο του μπάσκετμπολ θα διεξαχθεί φέτος στο φόρουμ. Ναι, εκεί θα δράσει τώρα, σίγουρα. Γεια Στάσου, μου έρθει ξαφνικά μια ιδέα. Ποια ιδέα? Εφόσον η Βάντα ενδιαφέρεται για τους πρωταθλητές, τότε είναι επόμενο να είσαι κι εσύ στον κατάλογό της. Ω, Μπίλι, ήσαμε πολύ αργά! Ναι, έτσι φαίνεται, η Βάντα χτύπησε πάλι! Από πού ξεφύτρωσε αυτή η μπάλα? Αν την ακολουθήσουμε, ίσως μας οδηγήσει κάπου! Δεν αποκλείεται να μας δώσει την απάντηση! Ίσως θα ήταν καλύτερα να μένα στο διαχρονοπλοιό μας. Έλα, πάμε, Βουίλι. Κάπου μας οδηγεί σίγουρα η μπάλα. Ναι, κάνει τέτοιο, φοβάμαι κι εγώ. Φορά, Γουίλι, θα προτιμούσα να μην ήσουν τόσο αισιόδοξο, αμφόρμητο και ενθουσιώδη. Βοήθεια! Βοήθεια! Δεν άκουγε κάποια φωνούλα, Μπίλι? Δεν είμαι σίγουρο, Λίλι. Βοήθεια! Βοήθεια! Βγάλτε με έξω από εδώ! Τι περίεργη κούκλα! Κοίταξε εκεί πέρα, Μπίλι. Δεν είναι κούκλα, Λίλι. Αυτό δεν μοιάζει με εκείνο τον καταπληκτικό παίκτη του baseball. Είναι ο Σόντγκρας. Ναι, του μοιάζει. Κοίταξε τι έπαθε. Σούρωσε ο καημένος, Μπίλι. Ναι, ο καημενούλης. Ποιος είσαι εσύ? Με λένε Μαυρόψυχο και κάνω συλλογή πρωταθλητών από χόμπι. Α, έτσι. Ανήκεις και εσύ στη συμμορία της Βάντας. Ούτε καν τη φορά πρόκειται να νικήσετε. Ποιος θα μας σταματήσει, μικρέ? Πάντα σίγουρα όχι ένας σαν και σένα. Κάνεις λάθος. Μπίλι, τι μας έκανε ο παλιάνθρωπος? Συγκλονόμαστε, Λίλι. Σιγά σιγά γινόμαστε κούκλες. Τρέχα, Μπίλι, τρέχα! Εδώ μέσα είναι καλύτερα τελικά. Αυτή τη φορά έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι δεν θα γλιτώσουμε και πολύ εύκολα. Εδώ είναι ο μεγαλύτερος παίκτης του μπάσκετμπολ στον κόσμο και εδώ ο Σπορτ Μπίλι. Αυτή τη φορά ξέρω ότι θα με ανταμείψει πλουσιοπάροχα η Βάντα. Oh,
γλυπαντό σα. Προσπαθώ να έρθω σε επαφή με τον Μπίλι εδώ και μια ώρα. Τώρα εξαφανίστηκε και ο καλύτερος παίκτης του μπάσκετμπολ στη μέση του παιχνιδιού. Μη στενοχωριέσαι, αγαπητή. Θα δεις ότι ιταλικά θα τα καταφέρει ο Μπίλι. Μην ξεχνάς εξάλλου ότι η ιστορία μας πρέπει να έχει ευχάριστο τέλος. Ω, ασφαλώς, χρυσέ μου. Όπως πάντα έχεις δίκιο και τώρα. Τι κακό μας βγήκε ξαφνικά, Μπίλι. Έχω την εντύπωση ότι αποτελούμε μέρος μιας συλλογής παιχνιδιών. Καλώς όρισες στο κατάστημα παιχνιδιών της Βάντα, Σπορτ Μπίλι. Ελπίζω ότι η επίσκεψή σου εδώ θα είναι μια από τις χειρότερες εμπειρίες της ζωής σου. Ή μάλλον μια από τις τελευταίες. Και γιατί όχι η τελευταία. Μπράβο, τέτοια λέγει να χαίρομαι, σκροτάτη. Σκάσε, Σάιπ. Έχουμε πολλή δουλειά τώρα. Τότε συγγνώμη για την ενόχληση, κακοντάτη. Σάιμ, ζωντόβολο! Δεν σου έχω πει κατ' επανάληψη να μην τρως μπανάνες στο θάλαμο ελέγχου! Μη στενοχωριέσαι, αγριοντάτη! Θα τη φτιάξω αμέσως! Τσακί σου, ανόητε! Ευτυχώς δεν μπορεί να αντιδράσει ο Σπορτίνη. Διαφορετικά θα την είχα άσχημα μια και διακόπηκε! Προσωρινά, βέβαια, η επαφή μου με το Μαυρόψυχο! Μαυρόψυχος καλή Βανδαλουσία! Έλα, Βανδαλουσία! Φαίνεται ότι η Βάντα σε εγκατέλειψε τώρα, κύριε Μαυρόψυχε. Σίγουρα πρόκειται για μια προσωρινή διακοπή επικοινωνίας. Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα για λίγο, γιατί θα πάω να κανονίσω την απαγωγή του επόμενου πρωταθλητή που έχει σειρά στον κατάλογο της Βάντας. Μην ανησυχείτε, θα γυρίζω σύντομα. Για πάντα σε αυτές τις γυάλες. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Έτσι συνηθίζουμε να λέμε εμείς στον Όλυμπο. Επί τη ευκαιρία, εγώ είμαι ο Μπίλι. Από εδώ η Λίλη. Και ο παλιόφιλος εδώ ονομάζεται Γουίλι. Γιατί πάντα εμένα με παρουσιάζουν τελευταίο, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ είμαι ο Μακριχέρης. Θα σας χαιρετούσα διαχειραψία αν δεν με μπόντιζε αυτή η γυάλα. Θα κάνετε λίγη ησυχία. Δεν βλέπετε ότι προσπαθώ να πάρω έναν ύπνακο. Ώρα που διάλεξες, φίλε, να κοιμηθείς, δεν βλέπεις ότι την έχουμε άσχημα. Εσείς την έχετε άσχημα. Μόλις θα μάθουν ποιος είμαι εγώ, θα με αφήσουν να φύγω. Φοβάμαι ότι ξέρουν κιόλας ποιος είσαι. Γι' αυτό εξάλλου σε έφεραν εδώ. Είμαι ο μεγαλύτερος πρωταθλητής του κόσμου εγώ και είναι φυσικό να έχω την απέτηση να μου φερθούν σαν να είμαι κάποιος βασιλιάς. Λιγότερος εγωισμός, δεν νομίζω ότι θα βλάπτε, κύριε παγκόσμια πρωταθλητά. Κάποια μέρα θα πρέπει να καταλάβεις ότι η ομάδα είναι εκείνη που κερδίζει ένα αγώνα και όχι κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Φυσικά η ομάδα. Και είναι ευκαιρία τώρα να αποδείξουμε τι μπορεί να επιτύχει η ομαδική προσπάθεια. Πρώτα όμως θα πρέπει να βγούμε από αυτές τις γυάλες. Αυτό είναι το γκόγκ για την έναρξη των επίσημων Ολυμπιακών Αγώνων στον Όλυμπο. Σίγουρα κάτι μαγειρεύει πάλι ο νεαρός. Ελπίζω να πετύχει το σχέδιό του. Μουλώστε τα αυτιά σας αμέσως. Και τώρα πώς κατεβαίνει κανείς, παιδιά, εγώ άρχισα κιόλας να ζαλίζομαι. Εδώ σε θέλω ψηλέα να δω τι θα κάνεις. Αλλά τώρα κατάντησες και σήκω το στούπις. Ο νεαρός από εκεί έχει καμιά ιδέα. Εδώ κοιτάξτε. Και τώρα αν θέλετε να βγούμε το γρηγορότερο από εδώ μέσα θα πρέπει να συνεργαστούμε. Έχει δίκιο ο νεαρός. Το ελπίζω. Έλα, κατέβαινε, Μπίλι. Ω, κοιτάξτε, πέφτει ο Μπίλι. Το καρφί θα πέσει απάνω του. Άσε, θα ταραλάβω εγώ το καρφί. Εσύ μακριχέρι πιάσε τον Μπίλι. Ευχαριστώ. Είδες, κύριε πρωταθλητή, τι κάνει όταν συνεργάζεται η ομάδα. Ίσως θα ήταν καλύτερα να ήμασταν εκεί που ήμασταν.
Έχεις δίκιο, φιλαράκο. Καλύτερα να ήμουν ένα κουτό σκυλί, θα την είχα αλλάξει τώρα σε καμιά φάρμα. Μπράβο, Γουίλι! Ναι. Ελευθέρωσε το μοχλό εκ των ξέρσεων της κούκλας. Νομίζω η εκτόξευση να κρατήσει αρκετά για να φτάσουμε στο διαχρονόπλιο. Μια μικρή φάρμα, τίποτα άλλο δεν ήθελα εγώ. Α, όχι, όχι αυτό. Τώρα τι κάνουμε. Είναι αδύνατο να οδηγήσουμε το διαχρονόπλιο μας έτσι μικροσκοπικοί που είμαστε. Θα τα καταφέρουμε αν εργαστούμε ομαδικά. Λίλι, εσύ θα είσαι τα μάτια μας. Μακριχέρι, άκουσε, θα χρειαστώ και τη βοήθειά σου. Και τώρα θέλω να απομονώσεις την ακτίνα ελέγχου, Μακριχέρι, σύμφωνη. Σύμφωνη. Θα σε βοηθήσω εγώ να ξεκινήσεις. Έλα, βάλε μπρος τότε. Εντάξει, βάζω μπρος. Είμαστε ελεύθεροι. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να βρούμε το Γουίλ. Θα τον εχμαλωτήσουν τα στρατιωτάκια. Είμαστε πολύ μακριά για να τον βοηθήσουμε. Μα τι συνέβη? Σώθηκε, κοιτάξτε. Μα πάλι τα ίδια. Γρήγορα στροφή δεξιά. Ο Γουίλι και την Έλλη. Μα αυτό είναι. Πάγουσε σαν να είδε το χάρο με τα μάτια μου. Ευτυχώς θα είμαι ακριβή στην ώρα του φαγητού. Έλα, με γέμισες άλλα, Γουίλι. Αυτή τη φορά θα σας συρρυκνώσω τόσο πολύ που θα χρειαστεί ένα μικροσκόπιο για να σας βρει κανείς. Έχεις εκείνο το μπαλάκι του μπέιζμπολ? Ασφαλώς το έχω. Ορίστε. Α, ωραία. Είναι η σειρά μου να το ρίξω τώρα. Α, ωραίο αυτό το παιχνιδάκι, θα το κρατήσω, μαυρόψυχε. Ωραία! Ο μαυρόψυχος είναι στη φυλακή, το σχέδιο της βάντας απέτυχε και η ομάδα του Μακριχέρι πήρε το κύπελο. Κι εγώ κάτι έμαθα για την ομαδική συνεργασία. Φυσικά το να είσαι αστέρι δεν είναι κακό, μα εκείνο που μετράει περισσότερο είναι να αποτελείς μέρος μιας ομάδος. Είμαι ευτυχής που σας έχω και τους δύο στην ομάδα μου. Α, μην ξεχνάς και το Γουίλι. Πού είναι αλήθεια ο Γουίλι? Α, ωραία αυτό, μάλιστα αυτό τώρα λέγεται hot dog. Τώρα που απέτυχε το σατανικό σχέδιο της Βάντας, το Λος Άντζελες μπορεί να κοιμάται ήσυχο, ε, Μπίλι? Ω, είναι μια πολιτεία ονειρική στα αλήθεια, γεμάτη γήπεδα και πισίνες, διασημότητες, ξενοδοχεία. Τώρα θα μου ζητάνε όλοι αυτόγραφα. Το να είσαι διάσημος δεν είναι πάντα ευχάριστο. Όπου και να είναι κανένας, στο Λος Άντζελες ή στο Χονγκ Κονγκ, αν δουλέψει ομαδικά θα κερδίζει τους αγώνες. Σωστά, Μπίλι, επειδή στην ομάδα κυριαρχεί το πνεύμα συνεργασίας. Και είμαστε όλοι οι ίδιοι εκεί.
Ολόκληρη η γη θα γίνει παιχνιδάκι στα χέρια μου. Πού πήγε εκείνος ο ηλίθιος? Σαν! Εδώ είμαι, μεγαλειοτάτη. Έφερα το φαγητό που ζήτησε η πεινασμένη διαβολικότησα. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να ταΐσω πρώτα τα μωρά μου. Αν αυτά εκεί είναι μωρά όπως λέτε, τότε φαντάζομαι πως θα είναι ο πατέρας τους και η μητέρα του. Φαίνονται να είναι τόσο αιμοβόρο όσο και εσείς φοβεροτάτη. Σάιπ, παρατηρώ λοιπόν ότι είσαι γοητευτικά ευγενικός σήμερα. Ευχαριστώ ιδιαστικοτάτη μου. Ελάτε να φάτε καλά κουτσαράκια, ελάτε να φάτε. Σάιπ, είσαι ηλίθιος. Γιατί παίζεις με τα ψάρια? Βγες γρήγορα έξω από την πισίνα, ηλίθιε. Ήρθε η στιγμή να κάνουμε κάτι πραγματικά κακό τώρα. Έρχομαι αμέσως, κακοτάτη. Τώρα σε ένα στραπείο, Σάιπ. Σε τέτοιο ακριβώς χρόνο θα πραγματοποιηθεί και το φοβερό σχέδιο που έχω για τη Γαλλία. Σάιπ, ηλίθιε, πού είσαι? Αν έκανες κακό στα ψάρια μου. Πάνε περίφημα! Εμπρός, παιδιά, ας αυξήσουμε λίγο ακόμα τη ταχύτητά μας. Το έπαθρο σίγουρα θα είναι δικό μας. Γουίλι, κάνε ό,τι μπορείς, σε παρακαλώ. Πρέπει να τρέξουμε περισσότερο, Γουίλι. Μίλι, έχουμε τον αέρα στην πλώρη μας. Πρέπει να πείσουμε λίγο το πανί. Όχι, Λίλι, το αντίθετο θα κάνουμε τώρα. Τράβηξε το, Γουίλι. Το ξέρεις, Μπίργκερ, και τις φορές είσαι πολύ ξεροκέφαλο. Ναι, το παραδέχομαι, Λίλι, όμως κανείς δεν είναι τέλειος. Τώρα ξέρω γιατί λένε αυτός είναι σκυλί στη θάλασσα. Σταμάτα, Γουίλ, θα με κάνεις και μένα που σκέμα. Τώρα ποιος είναι ο ξεροκέφαλος? Αν κάνουμε μία προσπάθεια, υπάρχει ακόμα ελπίδα να τα καταφέρουμε. Κοιτάξτε, Μπίλι, τι συμβαίνει με τον καιρό. Δεν καταλαβαίνω πώς σκοτεινες έτσι ο ήλιος. Ο καιρός άλλαξε ξαφνικά. Οπότε μη φοβάστε!
σκέφτηκε ξαφνικά. Δεν ξέρω, Λίλη. Πρέπει να πάμε γρήγορα στο διαχρονό πλοίο μας. Μπορεί από τον όλυμπο να μας δώσουν κάποια εξήγηση. Δεν ξανά είδα τέτοια χιονοθύελα. Αν καταφέρουμε και μείνουμε λίγα λεπτά ακόμα μέσα σε αυτό το παλιό καιρό, σε λίγο όποιος μας αντικρίσει θα δει τις ωραίες παγοκολόνες. Εδώ Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο! Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο! Γεια σας αγαπημένα μας παιδιά! Γεια σου Μπίλι, τι γίνεστε! Χαθήκατε, πώς περνάτε! Πέστε μας λοιπόν τώρα τα νέα σας! Έχουμε παγωνιά, γι' αυτό πήραμε να σας ρωτήσουμε! Αυτή τη στιγμή ξέρετε, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ παράξενο με τον καιρό εδώ στη Γαλλία! Ναι, έχουμε χιονοθύελα το μήνα Ιούλιο! Ξαφνική χιονοθύελα είπατε! Αυτό μου θυμίζει κάποια φορά, ξέρετε! Που βρισκόμουν χαμένος μέσα σε ένα δάσος και ξαφνικά άρχισε μια άγρια καταιγίδα. Ήταν φοβερό, παιδιά! Θα ξέχασες βέβαια πως όταν άρχισες να κουνάς τα χέρια σου για να ζητήσεις βοήθεια παραλίγο να πιάσει φωτιά όλο το δάσος από τους κεραυνούς. Θα έπρεπε όμως οι γονείς μου να μου είχαν εξηγήσει ότι είχαν τέτοιου είδους δύναμη τα χέρια μου, αγαπητοί μου. Σωστά, αγαπητέ μου. Τώρα σε παρακαλώ, Σπόρτικος, ρώτησε τον κομπιούτερ μας τι συμβαίνει εκεί κάτω στη γη. Κομπιούτερ! Ναι, Σπόρτικος. Δώσ' μου λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον μυστηριώδη καιρό που πλήττει αυτή τη στιγμή τη Γαλλία. Εξαιτίας ενός καιρικού σταθμού που βρίσκεται στο διάστημα, ο καιρός πράγματι έχει αλλάξει. Καιρικός σταθμός! Περίεργο! Μου φαίνεται πως αυτή η βάντα είναι πάλι στη μέση. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Να ζητήσετε αμέσως, Μπίλι, τη βοήθεια ενός έμπειρου μετεωρολόγου και να πάτε να δείτε εκείνον τον σταθμό. Από ό,τι ξέρω εγώ, Πανδός, αυτή τη στιγμή ο καλύτερος μετεωρολόγος του κόσμου εργάζεται εδώ στη Γαλλία. Και είναι ο Δόκτωρ Δικλού. Τότε δεν πρέπει να χάνουμε καιρό, φεύγουμε αμέσως. Θέλετε καμιά άλλη βοήθεια από εμάς, παιδιά μου? Όχι, ευχαριστούμε. Θα το ξαναπούμε. Μπίλι, κλείνω. Πάμε, Γουίλι. Το διαχρονό πλοίο μας τώρα έχει προγραμματιστεί για τον Δόκτωρ Δικλού της Γαλλικής Ακαδημίας των Επιστημών. Καλή μας επιτυχία. Κοιτάξτε, κύριε, είναι στην κοντάτη μου. Αυτό που βλέπουμε εκεί δεν είναι το διαχρονόπλιο. Έχω την εντύπωση ότι το καθυστερημένο αυτό παιδί, ο Σπορτ Μπίλι, το έχει ξαναβάλει σκοπό να ανακατευθύνει τα ανυπάρβλητα σχέδιά μου για αυτή τη φορά. Και εσείς τώρα τι σκέφτεστε να κάνετε για να τον αντιμετωπίσετε, Σκοντάτη μου? Αυτό που σκέφτομαι να κάνω τώρα είναι να βγάλουμε αμέσως από τη μέση αυτόν τον ηλίθιο Σπορτ Μπίλι από την ανεπανάληπτη επιχείρησή μου, πριν προλάβει να μου δημιουργήσει εμπόδια. Βρισκόμαστε πάνω από το Παρίσι, Μπίλι. Είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης. Εδώ βρίσκεται και το περίφημο μουσείο του Λούβρου. Δεν βλέπω την ώρα να δοκιμάσουμε και την ωραία γαλλική κουζίνα. Θα επισκεφτούμε το μουσείο του Λούβρου και θα δούμε τόσα αριστουργήματα. Τώρα όμως πρέπει να τρέξουμε αμέσως να συναντήσουμε το μεγάλο επιστήμονα. Φτάσαμε! Ορίστε, αυτή εκεί είναι η Ακαδημία των Επιστημών. Κάπου εδώ μέσα πρέπει να βρίσκεται και ο Δόκτωρ Δικλού. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι προκάλεσε αυτή την τεράστια χειρική αλλαγή. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Με συγχωρείτε, κύριε. Εσείς είστε ο Δόκτωρ Δικλού. Μάλλον θα ήθελες να ρωτήσεις ο διάσημος, ο εξαιρετικά έξυπνος, ο ένας Δόκτωρ Δικλού. Ναι, αυτός είμαι εγώ. Τι ζητάτε λοιπόν, είμαι πολύ απασχολημένος. Ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε για τον καιρό. Ορίστε, ήρθατε εδώ να βοηθήσετε εμένα. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Σας πληροφορούμε, κύριε, ότι ο καιρός επηρεάζεται από ένα σταθμό που βρίσκεται στο διάστημα. Αυτά που λέτε είναι ανοησίες. Μα, Δόκτωρ Δικλού, πιστέψτε μας, εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Μα μου είναι τελείως αδύνατο να πιστέψω πως μπορώ να πάρω μαθήματα από κάποιον. Εμείς έχουμε ακούσει ότι είστε προοδευτικός άνθρωπος. Ελάτε μαζί μας, θα θέλαμε να σας δείξουμε κάτι. Ωραία, θα σας ακολουθήσω. Ήδη με κάνατε και έχασα τον καιρό μου. Μήπως εσείς, Δόκτωρ Δικλού, μπορείτε να καταλάβετε κάτι από αυτό εκεί? Ω, είναι πραγματικά απίστευτο. Θα μπορούσα να πω ότι μοιάζει με διαστημικός καθός. Είναι το διαχρονό πλοίο μας. Θα θέλατε να δείτε μαζί μας, Δόκτωρ, έτσι να έχετε την ευκαιρία να δείτε τον καιρικό σταθμό. Η ιδέα, κύριε, να δω αυτόν τον καιρικό σταθμό είναι καταπληκτική. Όμως μη μου πείτε ότι αυτό εδώ το πράγμα πετάει. Θα δείτε και θα καταλάβετε, κύριε. Κι εγώ νόμιζα ότι σήμερα θα μπορούσαμε να φάμε σε ένα ωραίο παρισινό εστιατόριο. Λάθος, αυτός είναι. Αποκλείεται, αδυνατόν. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και τώρα θα μπορούσατε να δώσετε κάποια εξήγηση. Μπορεί. Τι είναι αυτός ο ήχος? Στοιχηματίζω πως μπαίνει σε ενέργεια κάποιο σχέδιο της βάντας. Θα ήταν καλύτερα να τρώγαμε αυτή τη στιγμή παρά να είμαστε εδώ.
κλάψει. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Βάζω σε ενέργεια το παιδί ο δυνάμεος, Μπιλ. Όχι, δεν είναι καθόλου σωστό. Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έβαλαν σε ενέργεια το πεδίο δυνάμεων στα παλιόπεδα. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Έχω κι εγώ το δικό μου σχέδιο. Πολύ ωραία. Ασφαλώς και θα έχετε στο αεροσφορικό μυαλό σας σε ένα καταστρεπτικό σχέδιο, φοβεροτάτη μου κακία. Να πάρεις κι εσύ μέρος σε αυτή την επιχείρηση. Τρέξε γρήγορα να διευθυνιστείς με τους άλλους. Ακούς? Τώρα αρχίζουμε κακοτάτη. Πότε νομίζεις, τον επόμενο χρόνο? Τώρα αρχίζουμε ηλίθιε, τώρα! Ηλίθιοι! Γιατί θα πρέπει να περιστοιχίζομαι αιωνίως από ηλίθιους, δεν το καταλαβαίνω! Έχετε δίκιο, διαβολοτάτη, είστε περιστοιχισμένοι από πραγματικούς βλάκες, από μερικούς τρελούς και από πάρα πολλούς ηλίθιους! Προσπαθούν να μας κάνουν το άλογο, να μάθουν. Να κάνουν τρύπες στο πεδίο δυναμιός μας. Το διαχρονόπιο άρχισε να υπερθερμαίνεται. Θα ψηθούμε εδώ μέσα και δεν προλαβαίνουμε να φάμε και τίποτε. Τα όργανα αρχίζουν να ψύχονται τώρα. Χάνει δυνάμεις στο διαχρονόπιό μας. Δεν νοείται να τους επιτεθείτε όπως κάνουν και εκείνοι. Το διαχρονόπιό μας δεν διαθέτει όπλα, κύριε. Υπάρχει. Αφού δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, χρειάζεται να κερδίσουμε χρόνο. Πρώτη φορά στη ζωή μου, παιδιά, βλέπω τόσο πολύ άσχημα τα πράγματα. Μα τι κάνετε εκεί, αντί να τους αντιμετωπίσετε, τους βοηθάτε. Παίζω το παιχνίδι του χαμένου, προσπαθώ να σας κερδίσω χρόνο. Με δύναμη. Είσαι πραγματικά υπέροχος. Το ξέρα πως θα γινόταν έτσι. Ο πιο μετριόφρον άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ξεπεράσαμε και αυτή τη δυσκολία. Τώρα όμως, Μπιλ, πρέπει να μπούμε μέσα στον καιρικό σταθμό για να το σταματήσουμε. Αναρωτιέμαι τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο χωρίς να μας καταλάβει κανένας. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια των φίλων μας στον Όλυμπο. Σπορτ, Μπίλι, καλή Όλυμπο. Έλα, Όλυμπε. Μπίλι, είναι μεγάλη χαρά που σας ξανακούμε. Εμείς νομίζαμε ότι είχατε συντριβεί σε εκείνες τις κορυφές των βουνών. Αν εσείς νομίσατε κάτι τέτοιο, τότε και η κακιά Βάντα θα νομίζει το ίδιο. Μπίλι, δεν νομίζεις ότι ξέχασες τους τύπους που ακολουθούμε στον Όλυμπο? Α, ναι, ο πρόεδρος Πόρτικος και η Βασίλισσα Πανδώσα. Από εδώ ο Δόκτωρ Ντικλού, ο διασημότερος επιστήμων μετεωρολόγος του κόσμου. Χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε σε εκείνο τον καιρικό σταθμό. Αν το κατοχθώσουμε, εγώ αναλαμβάνω να σταματήσω τη λειτουργία του. Να ρωτήσουμε αμέσως τον κομπιούτερ μας. Κομπιούτερ, δώσε μας αμέσως στοιχεία, σε παρακαλώ. Θέλουμε στοιχεία σχετικά με τον καιρικό σταθμό που υπερίπταται της γης. Πώς μπορεί να μπει κανείς μέσα χωρίς να γίνει αντιληπτός? Απάντησης, μία τροχιά βολής 04,7 μπορεί να σας βοηθήσει να εισέλθετε από την οπισθία πλευρά του δορυφόρου. Για να πραγματοποιηθεί η είσοδος πρέπει να παραβιαστεί η ασφάλεια σε 7. Εισέρχεστε με πλήρη διαστημική στολή. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Γεια σας, φίλοι, κλείνω. Εμπρός, παιδιά, νομίζω πως πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Πριν να είναι πολύ αργά. Περισσότερη ενέργεια. Θέλω να εμφανιστούν παγόβουνες στο Σικουάνα. Όπως διατάξετε, βασίλισσά μου. Τώρα που έφυγε από τη μέση ο Σπορτ Μπίλι, τίποτα δεν θα μπορέσει να με σταματήσει. Αυτό που με τρελαίνει σε εσάς, όταν σας βλέπω να βρίσκεστε σε υπερδιέγερση, κακοτάτη μου. Ελπίζω να την βγάλω καθαρή και από αυτή την περιπέτεια. Μα παιδιά, είναι σοβαρά πράγματα αυτά που συμβαίνουν σε ένα σπίτι. Όχι, θέλω να ξέρω. Μα τώρα ξέρετε που πηγαίνουμε ακριβώς? Όχι ακριβώς, κύριε. Αλλά επιτέλους βρισκόμαστε μέσα στον καιρικό σταθμό.
Από εδώ ελάτε. Τα παιδιά έχουν ανεπτυγμένο το ένστικτο. Όχι όλες τις φορές. Ου, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτοί εδώ οι κρύσταλλοι είναι σχεδόν ίδιοι με εκείνους που χρησιμοποιώ στα πειράματα μου για τον έλεγχο των καιρικών συνθήκων. Ναι, λοιπόν, με ποιο τρόπο η Βάντα άλλαξε τις καιρικές συνθήκες στη Γαλλία. Επιδρά λοιπόν στην ατμόσφαιρα με αυτά εδώ τα πράγματα. Εσείς και η Λίλη Δόκτωρ σταματήστε τη λειτουργία της καιρικής μηχανής. Εγώ και ο Γουίλι θα προσέχουμε για τη Βάντα. Πάλι εγώ. Τι συμβαίνει πάλι εδώ πέρα? Συναγερμός για παρουσία ξένων και βολοτά. Γνωρίζω πολύ καλά που είναι η ηλίθεια. Πήγαινε να δεις. Με εδώ να πάω. Πάρε αυτό το όπλο και να μην γυρίσεις χωρίς τους ανεπιθύμητους. Το όπλο που του δώσα να τους τακτοποιήσει κατάλληλα τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Ο Σμαρτ Μίλι, πιάστε τον. Σταθείτε, περιμένετε! Ωχ! Τρίτε! Ε, εκεί! Τι μπορούμε να κάνουμε! Γρήγορα! Από εδώ! Κάτι σκέφτηκα! Από εδώ, παιδιά! Θα μας ξεφύγουν γρήγορα! Ευτυχώς τον πέτυχα! Πού να πήγε άραγε? Είμαι ακριβώς πίσω σας! Ε? Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Τώρα θα δεις αν έχασα το παιχνίδι. Μέσα σε δύο λεπτά μόνο, η Γαλλία θα γίνει ένας τεράστιος παγωμένος κύβος. Όχι, γιατί δεν θα στο επιτραπώ. Κύψε αμέσως. Σε ευχαριστώ, νεαρέ μου. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα εδώ μέσα. Η στιγμή για το μαγικό βαλιτσάκι. Έχω την εντύπωση ότι θα καταφέρουμε. Είστε βέβαιος? Όχι, αλλά τι άλλο μπορούμε να κάνουμε από το να ελπίζουμε. Κοίταξε εκεί έξω, Βάντα, όλα τέλειωσαν. Φίλοι, κατάφερες και αυτή τη φορά να με νικήσεις. Αλλά να ξέρεις πως την επόμενη φορά δεν θα τα καταφέρεις. Ναι, όλο τέτοιες ελπίδες μου δίνετε και στο τέλος δεν κάνετε τίποτα. Σα επιλύθιο πλάσμα. Να μην σε ξανακούσω να προφέρεις αυτά τα λόγια. Φίλοι, κοίταξε, πάλι μας ξέφυγε η Βάντα. Όμως η Γαλλία σώθηκε. Χρειάζομαι κάποιο χρόνο για να συμπληρώσω την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κακού που άρχισε αυτή η Βάντα. Και αυτό θεωρώ σωστό να παραμείνω εδώ πάνω ώσπου να τακτοποιηθεί ο καιρό. Αυτό είναι το σωστό, δόκτωρ. Χωρίς τη βοήθειά σας δεν θα καταφέρναμε τίποτα. Κι εγώ δεν θα έκανα τίποτα χωρίς εσάς, Μπίλι. Μπορώ να πω πως ήταν η δυνατότερη εμπειρία που απέκτησα ποτέ στη ζωή μου. Όσο κι αν νομίζεις ότι μπορεί να είσαι ο εξυπνότερος από όλους τους άλλους, πάντα στη ζωή σου θα έρχεται κάποια στιγμή που από τους άλλους θα διδάσκεσαι. Ναι, σωστά. Αυτό ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο καθένας μπορεί να διδάξει τους άλλους με τις δικές του γνώσεις. Ωραία, και εγώ δηλαδή μπορώ να διδάξω τους άλλους. Αφού λοιπόν εξουδετερώσαμε τη Βάντα, ο καιρός ξανά γίνεται φυσιολογικός. Εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ το Παρίσι. Είναι πραγματικά μια καταπληκτική πόλη. Με oui, j'aime Paris, le restaurant, le musée. C'est magnifique. Σκέφτομαι τώρα, Λίλη, ότι ο καθένας από εμάς έχει τη δική του εξυπνάδα και μπορεί να μάθει πολλά πράγματα στους άλλους. Γιατί ο καθένας από εμάς τους ανθρώπους είναι ένα πλάσμα μοναδικό.